Με τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή δίνεται παράταση στις φορολογικές δηλώσεις έως 28 Αυγούστου 2020, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος. Μέχρι χθε 22 Ιουλίου είχαν κατατεθεί 4,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από το σύνολο των 6,4 εκατομμυρίων που πρέπει να κατατεθούν. Όσοι πάντω υποβάλλουν τη δήλωσή του εντό του Αυγούστου, θα κληθούν να καταβάλουν εφόσον αυτή είναι χρεωστική, διπλή δόση φόρου. Η Ενεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσάρμοσε ήδη τον αριθμό των δόσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα σε 8 μηνιαίε, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έω 31 Ιουλίου. Στα νέα εκαθαριστικά των φυσικών προσώπων, εμφανίζεται η έκπτωση 2% στην περίπτωση εφάπαξ πληρωμή του πρόσθετου φόρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητή τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πίτσιλη, κοινοποίησε εγκύκλιο με τι αλλαγέ που πλέον ισχύουν. Τέλο, για το έτο 2020, οι δόσει του ένφια, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντό του μηνό Σεπτεμβρίου, αυξάνονται από 5 σε 6, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται έω 30 Σεπτεμβρίου του έτου 2020 και η τελευταία έω 26 Φεβρουαρίου του 2021.